Η Θεσσαλονίκη ξύπνησε στα λευκά, όπως και οι περισσότερες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε να χιονίζει από τις 5.30 τα ξημερώματα. Στα πιο βόρεια της πόλης έχει αρχίσει ήδη να το στρώνει ακόμη και στο οδόστρωμα, όπως μπορείτε να δείτε εδώ στην περιοχή του Πανοράματος. Όσοι οδηγοί δεν είχαν αλυσίδες, ακινητοποιούσαν τα αυτοκίνητά τους. Γλιστράει, ναι, δεν το γυρίσουμε. Τώρα παρακαλάτε να μην το παγώσει. Άπαξ το παγώσει, θα σηκωθεί τον Αύγουστο. Στο Χορτσιάτι, η Δημοτική Αρχή προμηθεύτηκε 1.000 τόνους αλάτι και άλλες 1.500 σακούλες με αλάτι για να τις μοιράσει σε κατοίκους της περιοχής. Ο κόσμος πρέπει να προσέχει, χιονολάσει, αλυσίδες, γιατί είναι επικίνδυνα. Έχουμε ανηφόρες, κατηφόρες και όπως βλέπετε, σε προτεραιότητα έχει ο κεντρικός δρόμος. Η Οκεανής σάρωσε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη. Μια νταλίκα τα ξημερώματα στην Εγνατία Οδό ντεραπάρισε από τους φοδρούς ανέμους. 4 πτήσεις με προορισμό το αεροδρόμιο Μακεδονία ακυρώθηκαν λόγω των δυνατών ανέμων και της χαμηλής νέφωσης. Ακυρώθηκε, καθυστέρησε, περιμένετε, ίσως υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης. Μας αφήσαν εδώ, ούτε ξενοδοχείο μας πάνε να ξεκουραστούμε ή κάτι, τίποτα. Περιμένουμε με τα μωρά. Θέλουμε μία αναπάντηση. Τι θα κάνουμε? Την ώρα που τα χιονιστικά μηχανήματα επιχειρούσαν να ανοίξουν τους δρόμους μέσα από τις πλατείες της Αρναίας, τα παιδιά βρήκαν την ευκαιρία να παίξουν με το χιόνι. Σε δρόμους της Θεσσαλονίκης εξαιτίας της χιονόπτωσης σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις, όπως εδώ στην κάθοδο του Ρετζικίου προς την Νεάπολη για την έξοδο του περιφερειακού. Δείτε από ποιο σημείο ξεκινάει το ποτηλιάρισμα μέχρι που φτάνει. Δεν υπάρχουν άλλοι δρόμοι να πάμε. Είμαστε αναγκασμένοι να πάμε από εδώ. Η Σαμοθράκη θαύτηκε κάτω από τα χιόνια. Όλοι οι δρόμοι του νησιού έκλεισαν. Ο στρατός έστειλε για βοήθεια μηχανήματα και ο δήμαρχος του νησιού, που ανήρτησε τα βίντεο που βλέπετε, σταματούσε τους αποχιονισμούς λόγω της φοδρής χιονοθύελλας που έπλητε το νησί. Επιποδός στα χιονιστικά μηχανήματα και σε Βρυτανία και Φτιώτιδα. Ήδη έχει ξεκινήσει καινούρια κακοκαιρία. Είμαστε σε ετοιμότητα, την αναμέναμε. Τα μηχανήματά μας είναι έτοιμα. Οι κάτοικοι στα Τρίκαλα ήρθαν αντιμέτωποι με μια σφοδρή χιονόπτωση που επί ώρες χτυπούσε την πόλη τους. Το μεσημέρι η θερμοκρασία έπεσε στους μείον 1 βαθμούς Κελσίου. Τόσο περνούσε η ώρα, τόσο εντυνόταν η κακοκαιρία. Δύο άτομα εγκλωβίστηκαν με το αυτοκίνητό τους στον Κλινοβό. Επιστρατεύτηκε όχημα της πυροσβεστικής για να τους απεγκλωβίσει. Πολικό το σκηνικό σε πολλές περιοχές της χώρας. Το θερμόμετρο σε Κοζάνη, Καστοριά, Ημαθία και Φλόρινα έπεσε αρκετούς βαθμούς υπό το μηδέν. Η Οκεανής έδειξε τα δόντια της στη λίμνο. Ξερίζωσε δέντρα, έθαψε σπίτια και αυτοκίνητα κάτω από το χιόνι, αποκλείοντας τους κατοίκους μέσα στα σπίτια τους. Οι θυελλώδεις άνεμοι ξεπέρασαν τα 10 μποφόρ, με τις ρηπές να φτάνουν τα 110 χιλιόμετρα ανά ώρα, όπως μπορείτε να δείτε στο νησί της Κιάθου. Απαγορεύτηκε ο απόπλους από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Τα χιόνια έφτασαν και στην Αττική. Η ώρα είναι 12. Η χιονόπτωση στην Πάρνη θα είναι ήδη πυκνή, ενώ η πτώση της θερμοκρασίας ιδιαίτερα αισθητή. Η κυκλοφορία των οχημάτων από το τελεφερή και πάνω έχει διακοπεί, όπως και στα δύο ρεύματα στην οδό Πεντέλης Νέας Μάκης. Λοιπόν, βορειότερα θα κινηθούμε τώρα. Εγκλωβισμένοι για περίπου 4,5 ώρες παρέμειναν οι επιβάτες 5 λεωφορείων και δεκάδων οχημάτων και όλα αυτά στο στόμιο της Λάρισας εξαιτίας της χιονόπτωσης. Ο Παύλος Σαρόγλου θα μας μεταφέρει την εικόνα. Βεβαίως, να πω, Παύλο, ότι βρίσκεσαι στη Χαλκιδική. Θα μας δώσεις αναλυτικά το ρεπορτάζ για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Πες μας όμως πρώτα τι συνέβη στη Λάρισα. Μπορούμε να πούμε το ότι ήταν αυτοί οι οποίοι αντιμετώπισαν το μεγαλύτερο πρόβλημα γενικότερα την σημερινή ημέρα. Δεκάδες επιβάτες από 5 λεωφορεία και από αρκετά γιοταχή στην Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου στο στόμιο της Λάρισας παρέμειναν εγκλωβισμένοι. Ακινητοποιήθηκαν τα οχήματα λόγω της χιονόπτωσης και παρέμειναν εγκλωβισμένοι για 4,5 ώρες. Όπως οι ίδιοι καταγγέλουν, οι αρχές είχαν ενημερωθεί από τις 10.30
το πρωί, όμως η βοήθεια έφτασε, η βοήθεια το εκχιονιστικό, δηλαδή έφτασε στις 3 η ώρα το μεσημέρι και έτσι πήρε τέλος η ταλαιπωρία τους. Τώρα από τα ξημερώματα είναι σε λευκό κλειό όλη η Βόρεια Ελλάδα, χαμηλές θερμοκρασίες, εδώ στην Αρναία Χαλκιδικής όπου βρισκόμαστε είναι στους μείον 4 βαθμούς, άφησε το στίγμα της η κακοκαιρία με μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς αλλά και το επιβατικό κοινό. Εδώ στην Χαλκιδική βρίσκεται σε λευκό κλειό από το πρωί. Έχει εξασθενήσει πάντως το φαινόμενο. Είναι ασθενής η χιονόπτωση. Ωστόσο, μπορεί να μην υπήρξαν μεγάλα προβλήματα. Ωστόσο, όμως, όποιος κινείται στο ορεινό επαρχιακό οδικό δίκτυο, πρέπει να κινηθεί οπωσδήποτε με αλυσίδες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όποιος θέλει, ας πούμε, από την Αρναία για να πάει στον ταξιάρχη, δεν μπορεί. Ο δρόμος έχει καλυφθεί από το χιόνι και δεν μπορεί να έχει πρόσβαση ούτε από τον δεύτερο δρόμο, από την Παλαιόχωρα. Πρέπει να πάει από τον Πολύγυρο για να προσεγγίσει τον ταξιάρχη. Πυκνή χιονόπτωση και στην Αθωνική πολιτεία, λέγαμε νωρίτερα. Και στην Αθωνική πολιτεία, μάλιστα, η Αθωνική πολιτεία έχει καλυφθεί από το χιόνι. Όπως μας έλεγαν και οι ντόπιοι από εδώ, ο χιονιάς είναι αγιορείτικος, έτσι μας είπαν χαρακτηριστικά. Και στη Σαμοθράκη, βέβαια, ήταν σφοδρή η χιονόπτωση, δημιούργησε αρκετά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων και πέρα από τα μηχανήματα του Δήμου επιστρατεύτηκαν και μηχανήματα του στρατού. Ενώ είχαμε σφοδρούς ανέμους στην περιοχή της Ξάνθης που, όπως είδαμε και ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, ντελαπάρισε ένα όχημα και έχει διακοπεί η κυκλοφορία για οχήματα από Ξάνθη ως Κομωτινή, για οχήματα έως και 3,5 τόνους. Πάντως την χιονόπτωση αναμένεται να διαδεχθεί πλέον ο παγετός. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Πάντως οι Δήμοι, όπως και η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, είναι σε ετοιμότητα, αλλά σε ετοιμότητα είναι και στο αεροδρόμιο Μακεδονίας 9 εκχιονιστικά και φυσικά όλοι οι υπάλληλοι, όλο το προσωπικό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Λοιπόν, Παύλος, ευχαριστούμε πολύ.